να πάλι καλείται τον κόσμο να συμμετέχει σε αυτή την απεργία. Και ο κόσμος είναι λίγο μπερδεμένος. Είναι λίγο παράδοξο όλο αυτό το πράγμα. Εσείς ασκείτε πολιτική, εσείς είστε στην εξουσία αυτή τη στιγμή και λέει να πάμε κόντρα να διαδηλώσουμε σε τι, σε αυτά που η ίδια η κυβέρνηση που συμμετέχει το κόμμα μας κάνει. Κοιτάξτε, θα ήταν παράδοξο όντως και οξύμορο αν αυτά τα μέτρα τα ήταν προϊόν βούλησης, πολιτικής βούλησης της ίδιας κυβέρνησης. Κάποια εξ αυτών των μέτρων, τα επώδυνα, τα δύσκολα, έχουν επιβληθεί έξωθεν και κατόπιν μιας πολύ σκληρής διαπραγμάτευσης. Δεν είμαστε, γίναμε εύνης, διχασμένες προσωπικότητες να ψηφίζουμε μέτρα και την ίδια στιγμή να διαδηλώνουμε εναντίον μας. Αυτά τα μέτρα έχουν επιβληθεί. Είναι μέρος αυτής της συμφωνίας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η συμμετοχή σε μια απεργία, ας δούμε λίγο έτσι τη λειτουργική διάσταση του επιχειρήματος, βοηθάει και ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση της κυβέρνησης. Διότι κοιτάξτε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται. Δεν έχει τελειώσει. Δεν κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή μια διαχείριση τεχνοκρατική, αξιολογικά ουδέτερη της φτώχειας του ελληνικού λαού. Συνεχίζεται και με πολύ σκληρούς όρους. Αυτό να το έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας. Και επίσης, αλίμονο σε μια κυβέρνηση η οποία θα φήμωνε, θα κατέστηλε, δεν θα συμφωνούσε με απεργίες. Μια κυβέρνηση της αριστεράς. Αλίμονό μας και αλίμονο σε μια κοινωνία που δεν έχει κινήματα, κινητοποιήσεις, συλλογικές διεκδικήσεις απεργίας. Αυτή θα ήταν κατά τη γνώμη μου μια κοινωνία νεκρή. Συνεπώς δεν βρίσκω κάπου το παράδοξο. Εσείς, και δεν άλλο το κόμμα, κοιτάξτε, και άλλο πώς το κόμμα πιστεύετε και άλλο ότι η κυβέρνηση. Ενισχύεται η διαπραγματευτική σχέση της χώρας μας με τις απεργίες. Μα διότι όταν ο λαός πιέζει, ο ελληνικός λαός πιέζει και διεκδικεί καλύτερους όρους και εναντίον κάποιων αναμφιβόλως, πέραν πάσης αμφιβολίας σκληρών μέτρων, βεβαίως και ενισχύεται. Δηλαδή υδρώνει το αυτή των θεσμών. Η λαϊκή βούληση πάντα είναι ασπίδα. Και επίσης θέλω να πω και το άλλο. Ακούστε, άλλο κυβέρνηση και άλλο κόμμα. Αλίμονο σε ένα αριστερό κόμμα γίνει χειροκροτητής της κυβέρνησης. Έτσι, τότε δεν είναι αριστερό κόμμα, είναι κάτι άλλο. Να αυτά τα δύο δηλαδή, καλό είναι να τα διακρίνουμε. Πάντα ήμασταν με τον κόσμο των αγώνων, με τις κινητοποιήσεις και τις διεκδικήσεις. Άλλωστε η απεργία είναι ιερό και διαπραγμάτευτο δικαίωμα. Δεν καταστήλαμε ποτέ απεργίες, ούτε είμαστε εναντίον τους. Μάλιστα. Λοιπόν, ενδιαφέρουσα η άποψη. Για να δούμε τώρα τι λέει και ο κ. Σαλμάς.